Mr. President of the Hellenic Republic, Mr. Prime Minister, Mr. Deputy Prime Minister, Mr. President of the European Commission, Your Holiness, Παναγιώτατε κυρίες και κύριοι, όταν αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα παίρνει κεντρική θέση στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο εξάμηνο, τι καλύτερο μέρος για την σημερινή συνάντηση από ένα θέατρο. Το Μέγαρο, η σκηνή είναι σύγχρονη, είναι μεγάλη, αλλά ένα θέατρο στην καρδιά της Αθήνας αντικατοπτρίζει πάντα τα αμφιθέατρα των παλαιών καιρών, που ήταν λίκνα όχι μόνο του δράματος, αλλά και της δημοκρατίας, της πολιτικής ζωής της πόλης. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Εκπεριτροπής Προεδρία, εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο την ιδέα των κοινών στόχων. Κάθε χώρα αναλαμβάνει το πιδάλιο του Συμβουλίου Υπουργών. Για τους πολίτες αυτό είναι ορατό, απτό σήμα ότι η Ένωση είναι δουλειά όλων των κρατών μελών, μικρών και μεγάλων, ευημερούντων και λιγότερο ευημερούντων, βόρειων ή νότιων, ανατολικών και δυτικών. Η Ελλάδα βεβαίως έχει μακρά εμπειρία σε αυτού του είδους τις ευθύνες. Είναι ήδη η πέμπτη ελληνική προεδρία, η πέμπτη φορά που έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τη χώρα σας. Η κυβέρνηση και ο μηχανισμός κατάφεραν να προετοιμαστούν τόσο καλά αυτή την προεδρία παρόλες τις δυσκολίες. Το γεγονός αυτό σαφώς είναι στα υπέρ σας. Η οικονομική και η κοινωνική ανάκαμψη είναι ένας κακοτράχαλος δρόμος. Απέτησε και απαιτεί σκληρές θυσίες. Αλλά όλοι θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στο θάρρος και την αντοχή των ανθρώπων της Ελλάδας, ανδρών και γυναικών. Η κυβέρνηση έκανε τις απαραίτητες, ξεκίνησε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να σταθεί στα πόδια της η χώρα και η Ένωση επέδειξε αλληλεγγύη και στήριξη. Θα είμαστε στο πλευρό σας, σε όλο το δρόμο μέχρι την ανάκαμψη. Κυρίες και κύριοι, υγιής δημοσιονομική πολιτική και οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι το μέσο για να ενισχυθεί ευημερία και οι θέσεις εργασίας. Και λέμε ειλικρινά αυτή τη στιγμή ότι όλα αυτά χρειάζονται και με ή χωρίς ευρώ. Είμαστε στην αρχή ενός έτους, ενός νέου έτους που θα σημαδέψει, θα σηματοδοτήσει νέα αρχή. Πέρσι τέθηκε το ζήτημα της πιθανής καταστροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα το αφήσαμε πίσω μας και τώρα μπορέσαμε να οδηγήσουμε την Ευρώπη πέρα έξω από τη θύελλα και σήμερα το 2014 μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας την κρίση, τις μνήμες και των Ελλήνων και στο υπόλοιπο της Ευρώπης. Οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς και εδώ και αλλού. Το 2014 θα πρέπει να είναι ένας καλύτερος χρόνος.